Σε διαμαρτυρία προχώρησαν οι Α και Β ΕΛΜΕΕΒΡΟΥ για το σενάριο συγχώνευσης σχολικών μονάδων στην περιοχή το μεσημέρι της Δευτέρας στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού. Το εν λόγω ζήτημα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα 5 σχολείων του ΕΒΡΟΥ. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ με Α ΕΛΜΕ και Β ΕΛΜΕΕΒΡΟΥ για να διαμαρτυρηθούμε για πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας και την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού μας έργου. Πάρα πολλά κενά στο νομό ακόμα. Είμαστε στα μέσα Νοεμβρίου και τα κενά υπάρχουν. Τα σχολεία δεν λειτουργούν με ομαλότητα και κανονικότητα εξαιτίας των κενών αυτών και δεν βλέπουμε καμιά διάθεση από το Υπουργείο να συμπληρώσει τα κενά αυτά. Δεύτερον, εντός του νομού, πάρα πολλή ταλαιπωρία των συναδέλφων αναπληρωτών σε 3, 4 και 5 σχολεία. Όχι μόνο των αναπληρωτών, όμως και των μονίμων και των νεοδιορίστων. Έτσι. Και ειδικά πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις, Αλεξανδρούπολη Δίκαια, Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα, χωρίς νομίζουμε ιδιαίτερους λόγους. Υπάρχουν συνάδελφοι αναπληρωτές, εκεί έχει καταργηθεί και η σειρά σε πολλές περιπτώσεις και το γεγονός ότι το Υπουργείο δεν προσλαμβάνει τους αναπληρωτές με μία φάση, αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις τοποθετήσεις και αδικίες. Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος της Β' ΕΛΜΕΕΒΡΟΥ, Χάρης Κουσινίδης, ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα αφορά στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν ολοκληρώσει την δοκιμαστική διετία και θα έπρεπε ήδη σύμφωνα με τον νόμο να έχουν μονιμοποιηθεί. Η σημερινή διαμαρτυρία γίνεται για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για έναν και βασικό, επειδή πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει εισήγηση για τη συρρήκνωση σχολικών μονάδων λυκείων στην περιοχή μας και στο Βόρειο Έβρο. Είμαστε εδώ για να πούμε το αυτονόητο, ότι η περιοχή μας είναι αρκετά πολύπαθη από μόνη της, έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος πάρα πολύ, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, και δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι στα τέλη του Νοέμβρη έρχεται κάτι τόσο ευνηδιαστικά, το οποίο θα ταράξει και ποιοτικά και την καθημερινότητα των μαθητών μας και των γονέων τους, αλλά και τη λειτουργία των σχολείων μας. Δεν είναι τα μόνα προβλήματα που έχει ο νομός, δεν έχουν καλυφθεί ακόμη ούτε τα κενά, δεν έχει λειτουργήσει ενισχυτική, τα ΖΕΠ, οι συνάδελφοι ταλαιπωρούνται με συνεχείς αλλαγές στις μετακινήσεις τους. Παρόλα αυτά, αυτό που τώρα προέχει και η διαμαρτυρία έγινε με αφορμή αυτό. Οι συγχωνεύσεις που έρχονται στο προσκήνιο αυτό το μήνα μας θυμίζουν τις ίδιες ακριβώς πριν από 4-5 χρόνια, που και πάλι είχαμε πρόταση για να συγχωνευτούν αυτά τα σχολεία. Και τότε οι αντιδράσεις του κόσμου, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών τις αποτρέψαν. Σε αυτό το διάστημα έχουν συμβεί, σας θυμίζω, και το 21 συγχωνεύσεις τμήματων και φέτος στην Αλεξανδρούπολη ξαναγίναν συγχωνεύσεις σε δύο σχολεία. Δεν σταματάει η διαδικασία συρρήκνωσης των τμήματων και των σχολείων. Και αυτό το λέμε γιατί η πολιτική που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση είναι πολιτική άγριων περικοπών, που πατάνε σε μία βάση αποδυνάμωσης των σχολείων. Οι αναπληρωτές και νεοδιόριστοι που βρισκόμαστε στη σημερινή κινητοποίηση έχουμε έρθει να βάλουμε κάποια πολύ κρίσιμα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, την εδώ και τώρα υπογραφή των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των συναδέλφων νεοδιόριστων, που ακόμη και σήμερα πολλοί από αυτούς είναι ο τρίτος χρόνος που βρίσκονται ως δόκιμοι, δεν έχει υπογραφεί η μονιμοποίησή τους. Δεύτερον, η μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων αναπληρωτών που είμαστε τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση και η εξίσωση των δικαιωμάτων μας με των μονίμων, καμία σκέψη για διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Αντίθετη στην οποιαδήποτε συρρήκνωση σχολικών μονάδων της περιοχής, δηλώνουν με κάθε τόνο οι παρευρισκόμενοι στη διαμαρτυρία. Όπως λένε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμία υπονόμευση στο μέλλον των παιδιών. Σχολεία με λιγότερους από 50 μαθητές μπορούν να μετατραπούν σε κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, δεν είναι κάτι το αναγκαστικό όπως αναφέρεται μέσα στο νόμο, απλώς υπάρχει δυνατότητα. Για τον Έβρο, πολύ περισσότερο, που μία σειρά λόγων δικαιολογούν να μην υπάρχει μια τέτοια απόφαση. Ξεκινώντας από το ακριτικό του νομού, η πρωτεύουσα του νομού, η Αλεξανδρούπολη, θα μείνει χωρίς γενικό εσπερινό λύκειο, με αρνητικές παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Οι μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά σχολεία έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, τις οποίες με κάθε τρόπο προσπαθούν να καλύψουν τα εσπερινά γενικά λύκεια. Είμαστε το μόνο εσπερινό γενικό λύκειο της Αλεξανδρουπόλεως, το οποίο
στο οποίο μπορούν να φοιτήσουν μαθητές όσον αφορά τις ανθρωπιστικές σπουδές. Δεν υπάρχει άλλο λύκειο στην Αλεξανδρούπολη το οποίο να κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε η συγχώνευση του γυμνασίου και του λυκείου σίγουρα θα μπέρδευε και τον κόσμο, ο οποίος δεν γνωρίζει τώρα πού θα πάμε, σε γυμνάσιο, σε λύκειο. Δηλαδή αυτή η ονομασία λυκειακές τάξεις του γυμνασίου δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει. Και επίσης αυτό δεν βοηθά και πουθενά στο Δήμο, διότι το εσπερινό λύκειο και το εσπερινό γυμνάσιο στεγάζονται στο ίδιο κτίριο. Οπότε δεν υπάρχουν οικονομικές δαπάνες περισσότερες.